Τη σχέση μεταξύ νικοτίνης και COVID-19 διερευνά η μελέτη Ελλήνων και ξένων επιστημόνων από τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Δυτικής Αττικής, Θεσσαλίας, Πατρών και Νέας Υόρκης, η οποία δημοσιεύεται στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Toxicology Reports. Η πρώτη προδημοσίευση μου ήταν στις 23 Μαρτίου με 5 μελέτες μόνο από την Κίνα. Η δεύτερη ήταν με 6.000 ασθενείς. Από την Κίνα πάλι 13 όμως μελέτες στις 3 Απριλίου, όπου και εκεί πρωτοεμφάνισα και πρωτοανέφερα την υπόθεση για την νικοτίνη μέσω των αντιφλεγμονωδών ιδιωτήτων και ζητούσα μάλιστα επιγόντως να γίνει κλινική μελέτη. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, ανάμεσα στους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 υπάρχει πολύ χαμηλό ποσοστό καπνιστών. Θεωρώ ότι, ότι είναι μάλλον απίθανο να έχει χημειοπροφυλακτική δράση, δηλαδή να δράσει ως χημειοπροφύλαξη, αλλά αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει είναι ότι κάνει πολύ ηπιότερη τη λοιμοξή με αποτέλεσμα να μην βλέπετε στα νοσοκομεία καπνιστές. Παρουσιάζοντας τα παθοφυσιολογικά δεδομένα σχετικά με την προσβολή από τον ιό, οι επιστήμονες συμπέραναν την υπόθεση πως το COVID-19 εξελίσσεται σε νόσο του νικοτινικού χολινεργικού συστήματος που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση νικοτίνης. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση της νικοτίνης ίσως και άλλων πραγμάτων που βρίσκονται μέσα στον καπνό με τον ιό και δράση ανασταλτής. Λοιπόν, άρα δεν είναι το κάπνισμα με την έννοια της φλεγμονής που προκαλεί στους πνεύμονες, αλλά είναι ένα πράγμα σαν ένα φάρμακο το οποίο μπλοκάρει το να μπει μέσα ο ιός. Οι ερευνητές σημειώνουν πως τα ευρήματα της έρευνας σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό καπνιστών μεταξύ των ασθενών με COVID-19 δείχνουν πως η νικοτίνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά και πρέπει να αξιολογηθεί επιγόντως σε κλινικές δοκιμές. Αυτό που παρατηρήσατε κι εσείς, εγώ το έχω παρατηρήσει χωρίς βέβαια να δίνω απόλυτη σημασία, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίρνουν ακραία περιστατικά. Αλλά ξέρετε, εγώ τόσο καιρό εδώ πέρα δεν έχω ακούσει ποτέ έναν ασθενή νέο καπνιστή να βρίσκεται στη ΜΕΘ. Ακούω συνέχεια για νέους αθλητικούς μη καπνιστές, οι οποίοι ταυτόχρονα λέγανε κιόλας ευτυχώς που δεν κάπνιζε, γιατί αν κάπνισμα τι θα γινόταν. Και ακόμα ένα που λέει ότι κάπνιζα, τι έκανα ο ανόητος, δεν έχω ακούσει.